βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έξω από τη φωλιά του λύκου, στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για να καταγγείλουμε τη νέα ενοικιστρωμένη από την Αμερικάνικη κυβέρνηση και τους συμμάχους της αντεπαναστατική ενέργεια κατά της Κούβας που συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε συνεργασία με την αντικομμουνιστική μαφία του Μαϊάμι και αντεπαναστατικά στοιχεία εντός της Κούβας προσπάθησε να δημιουργήσει καθεστώς αποσταθεροποίησης με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης. Έστησαν διαμαρτυρίες πληρωμένων αντιφρονούντων και έναν ολόκληρο προπαγανδιστικό μηχανισμό λέγοντας και γράφοντας σωρία ψεμάτων για δίθεν καταπάτηση δικαιωμάτων και δικτατορία. Το όργιο της προπαγάνδας τους δεν έχει τέλος. Έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύουν άσχετες φωτογραφίες από παλαιότερες διαδηλώσεις σε άλλες χώρες και να τις παρουσιάζουν για δίθεν εικόνες από την Κούβα. Πρόκειται για ένα άθλιο αντεπαναστατικό θέατρο που η ΗΠΑ και οι μαριονέτες τους εντός και εκτός της Κούβας προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως λαϊκή εξέγερση και ανθρωπιστική κρίση, διαστευγώνοντας βέβαια τα πραγματικά γεγονότα. Προς αυτή την κατεύθυνση εκμεταλλεύονται υπαρκτά προβλήματα και ελλείψεις που υπάρχουν στην Κούβα και τα οποία οφείλονται στο γενοκτονικό, οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό που εδώ και πάνω από 60 χρόνια έχουν επιβάλει στο νησί οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δικτακτορία και καταπάτηση δικαιωμάτων συνιστά η διαχρονική εγκληματική πολιτική όλων των Αμερικάνικων κυβερνήσεων, δημοκρατικών και ρουπιπλικάνων κατά της Κούβας. Μιλούν για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι φωνιάδες των λαών, αυτοί που έχουν αιματοκυλήσει την ανθρωπότητα από το Βιετνάμ και τη Γιουγκοσλαβία μέχρι το Ιράκ και τη Συρία. Οι προβοκατόρικες επιθετικές ενέργειες κατά της Κούβας αποδεικνύουν το φόβο των υπεριαλιστών για όλα όσα σηματοδοτεί δεκαετίες τώρα η Κουβανική Επανάσταση. Για τη διεθνιστική δράση της Κούβας, για τις τεράστιες κατακτήσεις του λαού της και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στο νησί. Κατακτήσεις που έλαψαν στις συνθήκες της πανδημίας, όταν η μικρή Κούβα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων κατάφερε εν μέσω οικονομικού και εμπορικού αποκλεισμού να κατασκευάσει 5 εμβόλια και να στείλει ιατρική βοήθεια σε 40 χώρες. Ο ελληνικός λαός έχει ακατάλληλους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης με το κουβανικό λαό. Τα γεγονότα στην Κούβα θα συναντήσουν την καταδίκη και την οργή από τους χιλιάδες μπριγαδίστες που έχουν στηρίξει το νησί της Επανάστασης. Από τις εκατατάδες χιλιάδες λαού, το εργατικό κίνημα, εκατοντάδες συλλόγους και φορείς του λαϊκού κινήματος, διανοούμενος, επιφανείς επιστήμονες, ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, που εκφράζουν διαχρονικά την αλληλεγγύη τους στον περήφανο ηρωικό λαό της Κούβας. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, το λιμάνι των λαών, ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον περήφανο λαό της Κούβας και ενώνει τη φωνή του με τους εργαζόμενους και την νεολαία της πόλης ενάντια στα σχέδια των υπεριαλιστών και το λακέδο τους. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μας λέμε, η Κούβα δεν είναι μόνη της. Οι δρόμοι ανήκουν στους επαναστάτες και όχι στους προβοκάτορες. Απαιτούμε την πάυση της υπεριαλιστικής επέμβασης
στα εσωτερικά της Κούβας. Παλεύουμε ενάντια στον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά της Κούβας. Με την αλληλεγγύη των λαών, η Κούβα θα νικήσει.